Ο κόσμος που δεν έχει χρήματα δεν είναι θετικό. Θετικό, αλλά να δούμε. Είναι διπλάσιο. Κάτι θετικό, ρε. Διπλάσιο από πέρυσι. 1,4 δις, 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Είναι θετικό το θέμα. Βέβαια, να δώσει τον κόσμο που δεν έχει χρήματα δεν είναι θετικό. Πώς σας φαίνεται, είναι μια καλή κίνηση. Στάχτη στα μάτια. Ναι. Θα δώσουν από 400 ευρώ στον ένα και θα τους σώσουν. Ναι. Να μην κάνουν κρατήσεις. Μας κόβουν τα 20, τα 30 και στο τέλος τι γίνεται. Είχαμε υπερπλεόνασμα, είπε ο Πρωθυπουργός, και αυτό. Όλο από τους φόρους. Το υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων είναι βέβαια. Διπλασιασμένο ωστόσο φέτος, 1,4 δις. Σοβαρό γεγονός. Θα βοηθήσει όμως κατά κάποιο τρόπο κάποιες οικογένειες που. Εντάξει, από το τίποτα κάτι είναι. Εσείς τι λέτε. Θα βοηθήσει κάτι. Δεν το δίνω σημασία πολύ. Τι λέει. Δίνω σημασία τον Πρωθυπουργό. Ό,τι λέει. Γιατί δεν τον πιστεύετε ή. Δεν τον πιστεύω. Ναι. Έχει βγει αναλυθής, πιστεύετε, σε υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Σε όλα. Mm-hmm. Ωραία. Ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3,5 εκατομμύριο πολίτες. Ανέργους, χαμολοσυνταξιούχους. Μια μεριά μας τα πήρε και από την άλλη μεριά τα δίνει. Υπάρχει υπερπλεόνασμα και αυτό πρέπει να μοιραστεί τώρα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έτσι είπε. Ναι, το πλεόνασμα αυτό που προήλθε. Καλό, αρκεί να τα πάρουν αυτοί που τα χρειάζονται. Ναι, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, άνεργοι, χαμηλού συνταξιούχοι και τα ποσά ποικίλουν. Ακριβώς. Έπρεπε να δοθεί, πιστεύετε. Φυσικά. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τις γιορτές. Δεν παίζει κανένα ρόλο τώρα. Οπωσδήποτε είναι αυξημένες οι ανάγκες στα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Αλλά πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση. Είναι μια κίνηση, πιστεύω, εντυπωσιασμού περισσότερο, αλλά και ουσίας. Κάποια ουσία. 3,5 εκατομμύρια πολίτες θα. 3,5 εκατομμύρια πολίτες, αν πάρετε από αυτά που πήραν από τα 3,5 εκατομμύρια των πολιτών. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Μία ή άλλη. Πάλι μείον θα είμαστε. Από την πρώτη πάλι μείον θα είμαστε. Εσείς τι λέτε, υπερδιπλάσιο φέτος, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ανέργους, χαμηλοσυνταξιούχους. Καλό είναι για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αλλά τα πήρε όλα από αυτά. Δεν άφησε τίποτα με τους φόρους και με. Βάλτε και το ΕΚΑΣ που θα τελειώνει, βάλτε και το ένα, βάλτε και το άλλο. Τώρα έχετε από την υπερφορολόγηση. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι προϊόν ανάπτυξης. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα πρέπει να διδόταν ή μάλλον να δοθεί στους συνταξιούχους που ακόμα δεν πήραν τη σύνταξή τους, σε αυτά που κοστάει το δημόσιο. Τι νόημα έχει, δηλαδή να φορολογούμε για να δίνουμε μετά πίσω ως ελεημοσύνη και να φαινόμαστε καλοί. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Πόσο τα παίρνουν, πρέπει να τα παίρνουν, να τα δίνουν και πίσω στον κόσμο. Ανταποδοτικά. Ανταποδοτικά. Κανονικά τα λεφτά που χαραμίζουν αλλού, που είναι άχρηστα για άλλα πράγματα, πρέπει να δίνονται σε πολίτες που τα χρειάζονται και τα έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω τώρα με το δικαίωμα, δεν το ψεξα, όχι. Ναι. Θα θέλετε να το πάρετε εφόσον το δικαιούστε. Και ποιος δεν θέλει να το πάρει. Θα είναι μια ανάσα, πιστεύετε, είναι απαραίτητο να δίνετε. Βέβαια, απαραίτητο είναι να δίνετε, βέβαια. Φυσικά. Τα μέχρι 900 ευρώ. Θα το πάρουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι Έλληνες όμως. Ναι. Εγώ θα το δώσω στους Έλληνες, σας παρακαλώ. Πολλά πήραν εδώ, ξέρει, θα το πάρουν οι Έλληνες. Αντί να κόβουν στους χαμηλόμισθους, να κόψουν από τους ίδιους τους εαυτούς. Δηλαδή. Στις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ακριβώς αυτό, ναι. Τα λεφτά για τους προεκλογικούς αγώνες που δίνονται και χαραμίζονται άσκοπα ουσιαστικά, να τα δίνουν για κάποιους που. Τα χρειάζονται και τα έχουν ανάγκη.